Το σταυρό τους θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν οι οδηγοί που διέρχονται από το δρόμο Βόλου Αλικών στο ύψος του αρχαίου θέατρου Δημητριάδος, καθώς η τοπική αρχαιολογική υπηρεσία δεν φέρεται διατεθειμένη να απομακρύνει τα πέτρινα βάθρα του ρωμαϊκού υδραγωγείου. Η προϊσταμένη Σταυρούλα Ιντζεσίλογλου, με την οποία επικοινωνήσαμε σήμερα, ανέφερε ότι πρόκειται για ιστορικά μνημεία και απαιτείται, όπως είπε, απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την οποιαδήποτε παρέμβαση. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι ουδέποτε έλαβε τα υπομνήματα που, όπως υποστηρίζει, έχει αποστείλει ο Εξορεστικός Σύλλογος Νέων Παγασών και χαρακτήρισε επαρκέστατη τη σήμανση που υπάρχει στα δόντια για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Εάν θέλει η αρχαιολογική υπηρεσία, να βάλουμε δύο αυτοκίνητα, μία κούρσα και ένα σιλοφόρο. Και αν μπορέσουν να περάσουν, τότε να μας πει η αρχαιολογική υπηρεσία. Νομίζω η αρχαιολογική υπηρεσία ότι δεν περνάει καθόλου από εκεί και δεν ξέρει το θέμα. Εδώ έχουμε θρηνήσει πάρα πολλές ανθρώπινες, εκτός της ηλικίας, αλλά και ζωές ανθρώπων. Πάντως μας λένε ότι η σήμανση είναι επαρκής. Υπάρχουν και φανάρια και ταμπέλες που προειδοποιούν για τη στενότητα του δρόμου. Ναι, είδατε ότι δεν είναι επαρκής, διότι τα αυτοκίνητα πρώτα χτυπάνε στις ταμπέλες, στα σήματα και μετά καταλήγουν επάνω στις κολόνες. Άρα, ποια είναι η επάρκεια? Η απάντηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας είναι μάλλον εκτός πραγματικότητας, καθώς το συγκεκριμένο σημείο είναι πραγματική παγίδα θανάτου για τους οδηγούς και έχουν χάσει τη ζωή τους πολλοί συνάνθρωποι μας τα τελευταία χρόνια. Εμείς έχουμε κάνει τα υπομνήματά μας. Να μην μας αναγκάσουν να τα βγάλουμε στη δημοσιότητα, διότι έχουμε αριθμούς πρωτοκόλλου, τα οποία και στις γενικές συνελεύσεις, η οποία είχε έρθει και η κυρία Πέγκη Τριανταφυλοπούλου, την είχαμε καλέσει. Από την αρχαιολογική υπηρεσία. Από την αρχαιολογική υπηρεσία. Γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά για τις κολόνες. Και εμείς, όπως σας είπα, αύριο υποβάλλουμε και προς την διεύθυνση της τεχνικής υπηρεσίας και προς την πολιτική προστασία. Στο θέμα παρενέβη σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δημήτρης Αλεξόπουλος, που αναγνώρισε την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου και επεσήμανε ότι μόνο με την ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου θα πάψει να εφίσταται το πρόβλημα. Πράγματι, ο περιφερειακός, τόσο προς Αγρία Λεχόνια όσο και τη ζεύξη με το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο λέτε, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον μέσα στην τετραετία. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν μεσολαβεί το ΚΑΣ προκειμένου να μετακινηθούν τα συγκεκριμένα δόντια που το ξέρει πολλοί κόσμος, αυτό θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από εμάς να το ζητήσουμε να παρέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει να συμφωνήσουμε πάντως ότι πρόκειται για ένα σημείο εξαιρετικής επικινδυνότητας, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απασχολεί την τοπική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Εγώ θυμάμαι, ήμουν νιός και γέρασα.